Αν έχεις πάει με τη διάθεση να το σεβαστείς το κείμενο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην το υπηρετήσεις. Mm. Ε, εντάξει, έχει να κάνει με τα σκύλ σου, έχει να κάνει με τους συνεργάτες σου, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, με τις συγκυρίες με με με, αλλά αν μη τι άλλο θα το υπηρετήσει και θα βγει σωστό, mm. δεν θα βγει λάθος. Ε, Συνήθω τα λάθη βγαίνουν όταν σκηνοθέτε προσπαθούν ε, όχι προσπαθούν, θέλουν, επιθυμούν να κοντράρουν το κείμενο. Και όταν πας να κοντράρεις το κείμενο, δηλαδή την αρχική ιδέα, οι πιθανότητε να πετύχει είναι απειροελάχιστε. Όντω απειροελάχιστε. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν μπορεί να πετύχει, γιατί δεν μπορεί μπορείς να επιτεθεί σε μια αρχική ιδέα. Ναι. Η αρχική ιδέα είναι ο πυρήνα. Αν πα να κάνει κάτι άλλο, χάνει το κέντρο σου επί τη ουσία. Και εκεί αρχίζει και χτυπάει. Ο θεατής μπορεί να το καταλάβει ακριβώς αυτό, αλλά θα βγει και δεν θα του αρέσει. Δεν θα το έχει καταλάβει, κάτι δεν θα του πηγαίνει καλά. Και συνήθως επειδή το έχω παρατηρήσει, είναι αυτό. Δηλαδή, όταν οι σκηνοθέτε πηγαίνουν και πάνε κόντρα σε αυτό που ο συγγραφέα αρχικά έχει τοποθετήσει σαν αλήθεια του. Ναι, ναι. Αυτό. Ε, αυτό ξέρει μου θυμίσει πάρα πολύ. Ε, μου είχε πει μια κοπέλα. Ηθοποιό αυτή, αλλά έχω και παραστάσει άλλα στο εξωτερικό στη, στη Νέα Υόρκη off-Broadway, mm -hmm. όχι τη uh, High End, mm -hmm. ότι πολλέ φορέ έρχεται σε κόντρα ο σκηνοθέτη ή και άλλε συντελεστέ τη παράσταση με τον συγγραφέα, ειδικά όταν μιλάμε για μια νέα παράσταση. Οπότε ο συγγραφέα είναι εκεί. Mm -hmm. Δεν είναι το στόχο που δεν μπορεί να πα κόντρα, mm -hmm. αλλά είναι εκεί. Αυτό εσύ το βλέπει να σημαίνει ή σου έχει τύχει σε ένα κάτι τέτοιο. Ε, κόντρα, τι εννοεί. Δηλαδή, έστω ότι μιλάμε για ένα νέο έργο. Ναι, για υπήρξε, α πούμε, ναι, εγώ με τον ε, Κώστα Λεμονή που είχαμε συνεργαστεί στο Εκτό Ήλη, mm. με τον Γεράσιμο Κιαδαρέση. Εκεί εντάξει, υπάρχει συζήτηση. Mm. Άμα είναι δηλαδή, και ο σκηνοθέτη ανοιχτό σε ιδέε και ο συγγραφέα θα τα βρουν πολύ καλά. Δηλαδή, με τον Κώστα συζητήσαμε ναι. ε, υποκόστα εδώ κάτι, να, να κάνουμε mm. κάτι έτσι, να κάνουμε κάτι αλλιώ. Το φτιάξαμε και βρήκαμε μετά τελικό κείμενο. Δεν ναι, ήταν ναι, ναι. Κείμενο, λέει, το αρχικό κείμενο. Το συζητήσαμε. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο ανοιχτό είσαι και θεωρώ αυτό έχει να κάνει με όλε τι συνεργασίε, όχι μόνο με τον συγγραφέα. Ε, δηλαδή πρέπει με του συντελεστέ. Ε, το, λέω κατά βάση για το σκηνοθέτη, όχι επειδή εγώ είμαι σκηνοθέτη, αλλά επειδή οι σκηνοθέτε κατά βάση έχουν αυτό το. Θα γίνει αυτό που θέλω εγώ. Mm. Εγώ τι, έχω την ιδέα που αυτό. ισχύει αυτό. Είναι λογικό να υπάρχει, ναι. γιατί την αρχική ιδέα δεν έχει ο σκηνοθέτη. Το μυαλό του το πώ θέλει να γίνει, το έχει ο σκηνοθέτη. Mm. Αυτό είναι και η δουλειά του επί να συντονίσει τους, ε, συνεργάτες του συνεργάτες συνεργάτε του. αλλά από εκεί και πέρα ε, νομίζω ότι πολλά μυαλά μπορούν να σκεφτούν καλύτερα από ένα και ειδικά όταν με αυτά τα μυαλά υπάρχει μια ε, παρόμοια κατανόηση του κειμένου αυτό βασικά είναι το αρχικό επανέρχομαι στο κείμενο δηλαδή πρέπει όλοι οι συντελεστέ να κατανοήσουν το κείμενο αν κατανοηθεί το κείμενο οι προτάσεις δύσκολα θα είναι λανθασμένες θα είναι σωστές Κατάλαβα. οπότε μετά θα δίνει και αυτό το ερέθισμα στο σκηνοθέτη να, ε, να εμπιστεύεται και να ακούει και άλλ, να ακούει και άλλες ιδέες των mm. συντελεστών και να τι ακολουθεί κιόλα και να παραμερίζει τι δικέ του. Γενικά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και, και ω προσυντοποιού. Ο ηθοποιό πάνω το βιώνει αυτό το πράγμα και έχει να προτείνει πράγματα. Αν ο ηθοποιό αυτά που προτείνει έχουν να κάνουν με την ανάδειξη του κειμένου και με την αλήθεια του κειμένου, θα είναι σωστά. Αν έχουν να κάνουν με ματαιοδοξίε, δική του προβολή ε, ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, εκεί δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό. Ναι, ναι. γιατί Άρα έχει να κάνει με το εγώ σε όλε τι περιπτώσει, βασικά νομίζω. Ο, οπότε, εγώ το καταλαβαίνω, όταν όλοι οι συντελεστέ, ηθοποιοί, σκηνοθέτη, σενεργόγραφο, αν υπάρχει, έτσι, αν είναι εν ζωή και συμμετέχει mm -hmm, στην παράσταση, mm -hmm. είναι έτοιμοι όλοι να περαιτήσουν ένα κοινό στόχο, mm -hmm. ε, το αποτέλεσμα πάντα λειτουργεί προ το καλύτερο δυνατό ή όσο κοντά γίνεται στο καλύτερο. Ακριβώ. Σε αντίστροφη περίπτωση, όταν κάποιο την εξυπηρετήσει, έχει και μια δική του κρυφή ατζέντα, να πούμε έτσι. Ακριβώ. Κάπω θα χτυπήσει, θα κάνει λίγο. Backfire. Ναι, κοίταξε. Ας πούμε. Πρέπει να είναι ο κοινό στόχο να είναι ε, το κείμενο και ο θεατή. Δεν υπάρχει άλλο κοινό στόχο για το θέατρο. Αφού ναι. μιλάμε, για όλε τι τέχνε, αλλά ας μιλήσουμε για το θέατρο. Ναι, ναι. Ε, δεν υπάρχει άλλο στόχο. Το στόχο είναι πώ αυτό το κείμενο που έχει, είτε είναι κείμενο με θεατρικό λόγο, είτε είναι κείμενο με μπορεί να και μια κινησιολογία. Και κι αυτό είναι λόγο. Ναι. Ε, αυτό που κρατά στα χέρια σου, πώ θα το δώσει στον θεατή ε, υπηρετώντα το πρώτα απ' όλα το κείμενο και με σκοπό τον θεατή από κάτω να τον ε, συγκινήσεις συγκινήσει. Αλλά όντω με αυτή την ε, μετά, δηλαδή με αυτή την ερμηνεία να το συγκινήσει, πρέπει να τον κινήσει στο θεατή. Δηλαδή ο θεατή πρέπει να είναι στο θέατρο και να πάει κάπου. Το κάπου δεν είναι απλά να τον οδηγήσει σε ένα μέρο, σε ένα αυτό, σε μια ιστορία. Είναι να τον συγκινήσει, να τον συγκινήσεις βαθιά, δηλαδή και να τον κινήσει εσωτερικά ε, και να τον κάνει να αγγίξει συναισθήματα που δεν τα έχει αγγίξει. Ναι. Αλλιώ ε, ναι, ναι. δεν, ναι, δεν είναι. είναι τζάμπα κόπο δηλαδή. Και πλέον υπάρχει, υπάρχει τέτοιο υλικό στον κινηματογράφο. Ε, πολύ καλό υλικό, σε σειρέ σε, σε, που ο, ο, ο θεατή έχει πρόσβαση παντού. Το θέμα είναι να. Ε, εμεί στο θέατρο, και πρέπει να απασχίζουμε γι' αυτό για να μείνει ζωντανό το θέατρο και να αφορά και νέου θεατέ, όχι μόνο α πούμε του πιο ηλικιωμένου που στηρίζουν πάρα πολύ δυνατά το θέατρο όλα αυτά τα χρόνια. Ε, είναι να, να φέρει τον νέο στο θέατρο και να του πει: Κοίταξε εδώ πέρα, όχι απλά δεν θα βαρεθεί. Εδώ πέρα θα σου συμβεί μία ε, μοναδική εμπειρία, mm. την οποία δεν μπορεί να τη βιώσει στην οθόνη, βλέποντα μία ταινία, μία σειρά, οτιδήποτε. Εδώ πέρα είναι κάτι μοναδικό και αναντικατάστατο. Όταν αυτό το, το καταλάβουμε σαν δημιουργή και θελήσουμε και πασχίσουμε να το περάσουμε κάτω, ε, θα, τα, θα το καταφέρουμε. Κοινώ, να πηγαίνουμε να κάνουμε αρπαχτέ και ότι okay, εντάξει, μεταλαμένο, καλή μεταλαμένο. είναι η παράσταση. Δηλαδή, είναι καλή η παράσταση. Εντάξει, είναι καλή. Δεν αρκεί να είναι καλή. Δεν αρκεί να είναι άρτια. Πρέπει να συγκινήσει. Η πιο καλή παράσταση, η πιο σωστή, άμα δεν συγκινήσει τον θεατή, έχει αποτύχει για μένα. Mm. Και αυτό πάει κατά βάση πρώτα απ' όλα σε μένα. Δηλαδή, εννοώ ότι όταν εγώ παρουσιάζω κάτι και δεν ε, συνταράσω το θεατή, έχω αποτύχει. Και πρέπει να δω πώ αυτό στην επόμενη δουλειά θα πρέπει να το βελτιώσω και να το φτιάξω ναι, με του συνεργάτε ναι, μου. Ναι. Εγώ ω θεατή, οι καλύτερε παραστάσει που έχω δει είναι οι παραστάσει που μου έχουν καταφέρει αυτό που, περι, που περιγράφει και εσύ. Που με έχουν παρασύρει σε τέτοιο βαθμό που και βγαίνοντα από το θέατρο, το κουβαλούσα μέσα μου. Mm, mm, δηλαδή mm. για λίγε για ώρε, ακόμα και την επόμενη μέρα. Κουβαλούσα μέσα μου αυτό που είχα. Όχι μόνο είχα δει, είχα βιώσει. είναι δηλαδή, αυτό που λε. Δεν δηλαδή, απλά το βλέπει με τα μανιχαστούτα που να τα αυτιά σου, mm. λίγο γίνεσαι άθελά σου, ή. Πώ να το πω, Κομμάτι σε αυτό. Έτσι είναι. Έτσι. Έτσι είναι. Δηλαδή, πιστεύει ότι ο σκοπό μια παράσταση είναι να έχει και τον θεατή κομμάτι Δηλαδή, εκτό από το να είναι ναι. απλά παθητικά, mm -hmm. να, να, γίνει μέρο τη παράσταση, Ναι, ναι, είναι στόχο αυτό. Δεν μπορεί να τον αφήσει απ' έξω το θεατή. Mm. Μαζί με το θεατή παίζεται επί τη ουσία. Αυτό ήθελα παίζουμε, να πω. Ναι. Λέω, παίζεται επειδή είναι για του ναι, ναι. ε, μαζί, μαζί, με το θεατή παίζουμε. Δεν είναι ξέχωρα ο θεατή. Mm. Ο θεατή είναι μέσα και παίζουμε μαζί. Μπορεί ο θεατή να μην μιλάει, αλλά δρά. Mm. Ο θεατή δρά. Ε, μέσα στην παράση και πώς δρά όταν αυτό που συμβαίνει το κάνει βίωμα, όπως είπες. Γιατί όταν ο Θεωτής από κάτω το κάνει βίωμα, ο ηθοποιός πάνω το αντιλαμβάνεται. Γίνεται αντιληπτό γενικά η ενέργεια σε μια παράσταση που αυτό πάνω είναι τόσο δυνατό ώστε να δημιουργήσει στους κάτω, στους θεατές ενώ mm. κάτω, κάτω, από τη σκηνή ε, και να τους κάνει να βιώσουν κάτι έντονο. Αυτό έρχεται και αυτό υπάρχει μέσα στην αίθουσα, τέλο πάντων. Δεν είναι ναι, κάτι ναι. που είναι α, αυτό δικό σα. Εμεί στη δουλειά μα, εσύ στη δουλειά σα και μια χαρά. Είναι ένα πράγμα όλο αυτό. Και εννοείται αυτό που λε ότι αν δεν γίνει. Μόνο όταν γίνει βίωμα θα χαραχτεί μέσα σου. Αυτό είναι σε οτιδήποτε έτσι. Α μην μείνουμε μόνο στο θέατρο, στη ζωή μα την ίδια. Όλοι ασχολούμαστε με τόσα πράγματα, με τόσα. Γνωρίζουμε κόσμο, έχουμε φίλου, έχουμε πιο μακρινού. Οι στιγμέ που μένουν στη μνήμη μα είναι. Αυτές που μας, αυτές, αυτό που λέμε που μας στιγμάτισαν, που, μας, που ήταν ένα δυνατό εκείνο ώρα γδάρσιμο, ένα δυνατό βίωμα. Mm -hmm. αυτό δεν είναι απαραίτητο να είναι κακό, να είναι μια στιγμή θλίψης. Ή, εντάξει, μπορεί να είναι και μια στιγμή χαρά. <laughs> Αλλά οι στιγμέ που μένουν μέσα μα είναι ότι κάνουμε βίωμα. Και αυτό ναι, πρέπει ναι. να προσπαθεί και το θέατρο να κάνει στο θεατή. Ναι, 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 συμφωνώ. Να προκαλύνω. συμφωνώ είναι, είναι, αυτό το. Ο, ο δυνατό συναισθηματικό. συστηματικό. Impact, δεν ξέρω πώ να το πω. Δηλαδή, ναι, που, ναι. Σε, που σε. Εκείνη τη στιγμή το νιώθεις πάρα πολύ έντονα, έτσι. Ναι. Και σε τραβάει μετά και σου που αμφιβάλλει που και σου αναδεικνύει πράγματα ή σκέψει ή συναισθήματα που δεν είχε ανακαλύψει μέχρι πριν. Mm -hmm. Και αυτό είναι το σημαντικό τελικά. Mm -hmm. Δηλαδή, φεύγοντα από οποιαδήποτε είναι αυτή η εμπειρία, ναι. να πει ότι πώ αυτό μου έδωσε κάτι που δεν είχα πριν. Ναι. Πώ αυτό ίσω με κανένα καλύτερο άνθρωπο τώρα, εντάξει, είναι πολύ γενικό όρο, αλλά ναι, μου, μου, μου έδωσε κάτι να, να, σκεφτώ λίγο παραπάνω που μπορεί να μου οδηγήσει στο να γίνω καλύτερο σε Α, κάποιο τομέα τη ζωή μου τελικά. Αυτό πήγα να πω. Ότι ναι, σου δίνει τρόπου και δρόμου να προσεγγίσει τον καλύτερο σου αυτό. Κάθε φορά. Mm. Το καλύτερο σου αυτό δεν έχει τα έτσι. Είναι κάτι που συνεχώ το προσεγγίζεις Αλλά το θέατρο και οποιαδήποτε μορφή τέχνης όταν υπηρετεί μία αλήθεια και δεν είναι για να υπηρετήσει ένα εγώ που το εγώ είναι ψεύτικο και για πέταμα και δεν χρειάζεται σε κανέναν Όταν είναι εκεί για να υπηρετήσει την αλήθεια που είναι η ζωή επί της ουσίας Έτσι αυτό είναι η τέχνη Είναι και ταυτόχρονα και πάρα πολύ δημιουργεί τεράστια επιρροή πάνω στον θεατή ναι, Έτσι, ναι. στον ακροατή, με Με τη μουσική, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώ. Το θαύμα. Πούμε. Ακριβώς. Είναι, καταθέτει μια αλήθεια. Και πρέπει οι δημιουργοί να καταθέτουν μια αλήθεια. Και νομίζω είμαστε σε μια εποχή που βλέπουμε. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι αληθινό αυτό που βλέπουμε. Ότι λίγο τελειώνουν αυτά τα. Τα επιφανειακά, που τα, ήταν... τα ψεύτικα. Ναι, 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 λίγο τα επιφανειακά, τα κόμιλφο το πώς πρέπει να είναι ναι. ένα σκηνοθέτη, πώς πρέπει να μιλάει για να φανεί ότι ή... <laughs> ξέρει. Σαν σκηνοθέτη, π.χ. σαν μουσικοσυνθέτη το ίδιο, σαν ηθοποιό το ίδιο, ότι α, εγώ έχω απαιτήσει, ε, ε, θέλω αυτά και αυτά και αυτά και αφού έχω απαιτήσει, αυτό σημαίνει κάτι. Αυτά έχουν τελειώσει.